Καλημέρα αγαπητά παιδάκια. Σήμερα στην παρέα μου έχω τον Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα. Καλά είσαι? Ναι. Και εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά και χαίρομαι πάρα πολύ που στην παρέα μας σήμερα είναι και ο Γιάννης. Όπως ξέρετε αγαπητοί φίλοι μου, μπορείτε να μας παρακολουθείτε κάθε Σαββατοκύριακο, Σάββατο 9 ώρα το πρωί και Κυριακή 9 ώρα το πρωί και 7.30 το απόγευμα. Πολύ ωραία. Γιάννη, είσαι καλά? Ναι. Ναι, πολύ καλά ή έτσι λίγο νισταγμένο σε βλέπω. Είσαι νισταγμένος? Όχι. Όχι. Εντάξει, τότε είσαι μήπως κουρασμένος? Όχι. Ο Γιάννης μας λίγο ντρέπεται, αλλά μέχρι τώρα στις εκπομπές δεν θα ντρέπεσαι άλλο. Συμφωνούμε? Ναι. Πες μου, Γιάννη, τι ξέρεις εσύ για τους πειρατές? Ξέρω ότι έχουν ένα πειρατικό καράβι. Μεγάλο ή μικρό? Μεγάλο. Άγριο ή έτσι όμορφο, σαν το που έχουν πριν κύπησες? Λίγο πιο άγριο πιστεύω. Ναι. Ναι. Και τι κάνουν οι πειρατές? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις τι κάνουν οι πειρατές? Αγαπητοί φίλοι μου, ξέρετε εσείς τι κάνουν οι πειρατές? Δεν ξέρετε κι εσείς? Ω, οι πειρατές τι κάνουν, Γιάννη, τι κάνουν φίλοι μου? Κλέβουν τα πράγματα. Το ήξερατε? Όχι, δυστυχώς, αυτό είναι κλέβουν τα άλλα πλοία. Το ξέρεις? Το ήξερες? Δεν το ήξερες? Τώρα το ξέρεις, τώρα το μάθαμε. Αλλά σήμερα θα διαβάσουμε ένα πολύ ωραίο παραμύθι που οι πειρατές δεν κλέβουν πράγματα, δεν κλέβουν τα ύλη, κλέβουν τη μουσική. Σήμερα η εκπομπή μας θα είναι πολύ μουσική, θα κάνουμε ένα μουσικό παραμύθι, θα κάνουμε μουσικά όργανα, θα σας δείξω κάποιες εικόνες με μουσικά όργανα. Σήμερα θα μάθουμε πολλά, πάρα πολλά και για τα πνευστά και για τα κρουστά και για τα πληκτροφόρα και για τα έγχορτα όργανα. Γιάννη, εσύ γνωρίζεις κάποια όργανα? Ναι. Ποια? Το βιολί, το πιάνο, το αρμόνιο, το κλαρίνο και τη φυσαρμόνικα. Α, πολλά όργανα. Μήπως και παίζεις κάποιο όργανο? Το βιολί. Το βιολί, σ' αρέσει πάρα πολύ? Ναι. Μόνο σου το διάλεξες ή σου είπε κάποιος? Εγώ το διάλεξα. Γιατί το διάλεξες, ξέρεις? Γιατί κάνει ωραία μουσική. Ωραία μουσική, ωραίο ήχο βγάζει. Ναι, και τι άλλο? Και... Τ' αρέσει πως φαίνεται? Είναι όμορφο το βιολί? Ναι. Ναι. Και όταν παίζεις εσύ τις μελωδίες, κλείνεις τα ματάκια ή έτσι είσαι πιο συγκεντρωμένος με ανοιχτά τα ματάκια? Ανοιχτά. Ανοιχτά τα ματάκια. Σ' αρέσει κάποιες φορές έτσι να κλείσεις τα ματάκια και να απολαύσεις την μουσική? Όταν παίζεις ή μόνο όταν ακούς την μουσική? Ναι. Σ' αρέσει να κλείνεις τα ματάκια? Ναι. Και να απολαμβάνεις τη μουσική και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πολλές φορές και όταν παίζω το βιολί μου και όταν ακούω μουσική, μου αρέσει έτσι να κλείνω τα μάτια και να το απολαύσω εντελώς. Γιατί μπορώ πιο καλά να συγκεντρωθώ, να ακούσω όλους τους ήχους, να, όταν παίζω να βγάλω πιο πολλά συναισθήματα. Πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν πολλοί φίλοι που παίζουν κάποιο όργανο? Όχι. Όχι, κανένας φίλος σου δεν παίζει κανένα όργανο? Όχι. Όχι, τι κάνουν οι φίλοι σου, πού πάνε? Πάνε κάπου αλλού, μήπως παίζουν ποδόσφαιρο, πάνε στο κολυμβητήριο, πάνε... Πού άλλο μπορούν, σκάκι? Σκάκι πηγαίνουν. Πηγαίνουν σκάκι? Εγώ πηγαίνω. Και εσύ πας σκάκι, σ' αρέσει πολύ το σκάκι? Ναι. Και τι κάνετε εκεί, πες μου? Και μαθαίνουμε κάποιες κινήσεις για το σκάκι. Ξέρεις εσύ κάποια κίνηση να μας πεις? Ναι. Πες μου. Πολλές ξέρω. Είναι το ματ, το σαχ, η αντικανονική. Και? Αντικανονική? Ναι. Α, δεν το ήξερα αυτό. Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Εγώ δεν ξέρω δυστυχώς να παίζω σαχ, αλλά θα μ' άρεσε να το μάθω. Και στη μουσική, πόσες φορές την εβδομάδα πας στη μουσική? Δύο. Μια φορά στην θεωρία. Και μια φορά να παίζω βιολί. Και ξέρεις κάποιες λέξεις στο βιολί? Κάποιες λέξεις που χρησιμοποιούμε στο βιολί? Ναι. Ναι, πες μία.
Τις νότες. Τις νότες, μπράβο. Και πώς λέγεται εκείνη η τεχνική που παίζουμε με τα δάχτυλα? Πιτσικάτο. Πιτσικάτο. Τώρα και εσείς αγαπητοί φίλοι μου μάθατε πως όταν παίζουμε βιολί με τα δάχτυλα, όχι με το δοξάρι, λέγεται πιτσικάτο. Σήμερα, όπως βλέπω, πάμε πολύ καλά, θα μάθουμε πολλά πράγματα. Αλλά πριν συνεχίσουμε με τα μουσικά όργανα, θα ξεκινήσουμε με το παραμύθι μας. Σήμερα το παραμύθι μας λέγεται «Ο πειρατής Σίντορε Ντόρεσι». Και ξεκινάμε λοιπόν. Κάποτε, ποιος ξέρει πότε, στο χωριό που ζουν νότες, άρχισε μία ιστορία δίχως δράκους και υπότες. «Ντόρε μη φασόλα σι», το κουκί και το ρεβίθι. Σίλα σόλφα μυρεντό, να αρχίσει παραμύθι. Όλα ήρεμα κυλούσανε στο χωριό της μουσικής. Δεν υπήρχε ανησυχία, δεν φοβότανε κανείς. Όμως, κάποια ωραία μέρα, φάνηκε από μακριά το κατάρτι ενός πλοίου με ολάνυχτα πανιά. Βάλθηκε όλο το τσούρμο, μόλις έπιασε λιμάνι, να κρεμιέται από τα σχοινιά και ακροβατικά να κάνει. Άλλοι είχαν ένα μάτι, άλλοι γάντζο στο ένα χέρι, κάποιοι ξύλινο ποδάρι και σπαθί από τα λιέρι. Άγρια τα πρόσωπά τους και το βλέμμα τους αψί, μα πιο άγριος από όλους ο αρχηγός ο Ντόρεσι. Φόρτωσαν σε δύο βάρκες κάτι ξύλινα κουτιά και άρχισαν να πλησιάζουν hip-hop με τα κουπιά. Τα κουτιά ήταν μαγικά, μαγεμένα με έναν τρόπο για να κλέβουν μουσικές, δίχως έγνοια, δίχως σκόπο. Έτσι άρπαζαν τραγούδια και μαζί με αυτά τους στίχους, όπερες μα και κονσέρτα και όλων των λογιών τους ήχους. Στην στεριά όταν βρέθηκαν, ο μεγάλος Ντόρεσι, να αρχίσει το τραγούδι, έδωσε την διαταγή και άρχισαν σολ και μη. Είμαστε εμείς τσούρμο μεγάλο, μέσα στο κόσμο δεν είναι άλλο. Ξεκουστοί είμαστε εμείς, πειρατές της μουσικής. Έχουμε και αρχηγό, φοβερό και τρομερό. Ζήτω, φώναξε και εσύ, ο Σίντορε Ντόρεσι. Είμαστε εμείς τσούρμο γενναίο, πολύ ωραίο και θαραλέο. Φοβεροί είμαστε εμείς, πειρατές της μουσικής. Το πειρατικό τραγούδι τότε γρήγορα άπλωσε παντού και κυρίεψε τους πάντες ένα κύμα πανικού. Όλοι οι μουσικοί σκιάχτηκαν. Πώς να σώσουνε τις νότες, να ασφαλίσουν παραθύρια, να μπαρώσουνε τις πόρτες? Βάζουν τα όργανα στις θήκες και τραβάνε μία και δύο στις μεγάλες αποθήκες που ήταν έξω από το χωριό. Τελευταίο στην κρυψώνα μπήκε ένα νέο αγόρι. Κάτι είχε τυλιγμένο σε ένα άσπρο πανοφόρι. Μείναν κάμποσο θλιμμένοι μέσα σε βαθιά σιωπή, μέχρι που το νέο αγόρι είπε με γλυκιά φωνή. «Έχω κάτι να προτείνω. Να ενωθούμε όλοι μαζί για να φτιάξουμε ορχήστρα που θα παίζει μουσική. Όταν λίγο πλησιάσουν με τα μαγικά κουτιά, τότε πρέπει με τις νότες να τα βάλουμε φωτιά». Βλέμματα απορριμμένα απομείναν στην σιωπή. Δεν κατάλαβε κανένας το αγόρι τι εννοεί. «Μα τι σχέδιο είναι τούτο, πώς θα βάλουμε φωτιά? Όλοι ξέρουμε πως είναι μαγεμένα τα κουτιά». «Κουραφέξαλα ιδίες», είπε μια κοντή κυρία. «Ποιος το είπε πως σκοτώνει η μουσική την πειρατεία?» «Μπα, ανάποδα τα λέει», φώναξαν με μια φωνή. «Το σωστό είναι πως σκοτώνει η πειρατεία τη μουσική». Μα δεν τελείωσε ο νέος. Είχε και άλλα να τους πει και έβγαλε από το πανοφόρι ένα ξύλινο κουτί. Ήταν σαν αυτά που είχαν οι μουσικοπειρατές, με λουκέτα κλειδωμένο από τέσσερις μεριές. Το είχε φέρει ο παππούς του από μέρος μακρινό και ήταν χρόνια φυλαγμένο για έναν ιερό σκοπό. Μέσα στο κουτί κρυμμένη μια παλιά περγαμηνή.
άνοιξέ το, διάβασέ την, ας μην χάνουμε στιγμή. Παίξε νότες μουσικές, άσχημα ανακατωμένες και θα γίνουν τα κουτιά σαν λαμπάδες αναμένες. Παίξε φάλτσα ένα σκοπό με ορχήστρα λαθεμένη. Γίνε στάχτη στην στιγμή, πειρατεία καταραμένη. Με ένα φλάουτο ασημένιο παίξε νότες δίχως τάξη και το μαγικό κουτί σου, κοίτα τότε πώς θα ανάψει. Παίξε φάλτσα ένα σκοπό με ορχήστρα λαθεμένη, γίνε στάχτη στην στιγμή, πειρατεία καταραμένη. Άρχισε να παίζει ο νέος με ένα φλάουτο τις νότες και από το φάλτσο παραθύρια έτριζαν μαζί και πόρτες. Όλοι έκλεισαν τα αυτιά τους με τα χέρια τους καλά και έτρεχαν αλοπαρμένοι δεξιά και αριστερά. Δεν μπορούσαν να αντέξουνε. Τι φρικτή δοκιμασία! Κάποιος να τον σταματήσει, ποιος δεν έχει σημασία! Να, εμπροστοφυλακή, χάλκινα μα και κρουστά, χώθηκαν δύο κλαρινέτα για να βλέπουνε μπροστά. Κοντραμπάσα και γκρανκάσες παίζανε φόρτε αλέγκρο, δίχως μέτρο και αρμονία, ένα ξεχασμένο έργο. Ξεχυθήκανε οι νότες, φλογέρεσαν τα δαδιά και έβαλαν φωτιά αμέσως στα πειρατικά κουτιά. Πανικός τώρα στο τσούρμα και η ορχήστρα ντός του παίζει, ώσπου λέει ο Σιδωρέ με φωνή που τρεμοπαίζει. Πάμε πίσω στο λιμάνι, στο νερό όλοι βουτήξτε, μπείτε μέσα στο καράβι και τις άγκυρες τραβήξτε. Μπλου και πλάτς μέσα στο νερό, σαν τρελή μέσα στην ζάλη. Άλλος πέφτει με τα πόδια, άλλος πλαφ με το κεφάλι. Τελικά, με μακροβούτια κολυμπούν προς το καράβι, μα σαν κόντεψαν το είδαν σαν βεγγαλικό να ανέβει. Μια βάρκα έμεινε μόνο, στριμώχτηκαν όλοι εκεί και ο Σιδωρέ μουσκεμένος δίνει πάλι εντολή. Άντε ναύτες μου με γενναίοι, τα κουπιά και ένα-δύο. Άντε ναύτες μου γενναίοι για να πάμε μακριά. Δεν αντέχω άλλες νότες, μου τρυπήσανε αυτιά. Άντε ναύτες μου γενναίοι, μη σας πιάνει δεμπελιά. Άλλο θα βρούμε καράβι και θα αλλάξουμε δουλειά. Έτσι μέρες, μήνες, χρόνια, στους ωκεανούς, ποιος ξέρει, βρήκαν άραγε άλλο πλοίο, πήγαινε σε άλλα μέρη. Τι δουλειά να κάνουν τώρα και τι προσπαθούν να κλέψουν, σε ποιες χώρες να πιένουν, περιπέτειες να γυρέψουν. Ένα σίγουρο μονάχα, πίσω πια δεν θα γυρίσουνε. Ύστερα από τέτοιο φιάσκο, πώς να το αποτολμήσουν. Στο χωριό της μουσικής άρχισαν τα πανηγύρια και η ορχήστρα παίζει τώρα οπερέτες και εμβατήρια. Γκλέντι στήθηκε μεγάλο, μες στο κέντρο στην πλατεία, γιατί έδιωξε για πάντα η μουσική την πειρατεία. Το τραγούδι αρχίζει πάλι να στολίζει το χωριό, με ένα στόμα τραγουδάνε ξεκινώντας από ντο. Παίξε νότες μαγικές με ένα γρήγορο ρυθμό. Φέρνει η μουσική χαρά, έλα και μπες μέσα στο χορό. Παίξε το ρυθμό με νάζι και με χάρη το σκοπό. Να η ορχήστρα, πώς αλλάζει η διάθεσή σου στο λεπτό. Παίξε νότες μαγικές, τέλος πια η πειρατεία και θα γίνουν οι στιγμές μια όμορφη ιστορία. Και εδώ τελειώνει το παραμύθι μας, αγαπητά παιδάκια, και όπως μπορούσατε να καταλάβετε, είναι σαν ένα μεγάλο ποίημα όλο το παραμύθι. Σ' άρεσε το παραμύθι, Γιάννη? Ναι. Πολύ? Ναι. Το έχεις διαβάσει ποτέ? Όχι. Όχι. Είναι ένα από τα καινούρια παραμύθια. Είναι ένα παραμύθι που είναι πάρα πολύ ωραίο και αν μπορείτε να το βρείτε, γιατί είναι μουσικό παραμύθι και μαζί με αυτό το παραμύθι έρχεται και ένα CD με πολύ ωραία μουσική που ακολουθεί μαζί και το παραμύθι. Εμείς δεν έχουμε δυστυχώς δυνατότητα αυτό να κάνουμε, αλλά μια άλλη στιγμή μπορεί και να προσπαθήσουμε να σας βάλουμε αυτή τη μουσική, να την ακούσετε. Πες μου, ποιος ήταν ο Σιδωρέ Ντόρεση, Γιάννη? Ο πειρατής. Ο πειρατής. Ήταν καλός ή κακός? Κακός. Γιατί? Γιατί έκλαβε τη μουσική. Αχα, από, ποιο, από ποιους? Από τους μουσικούς. Ναι. Ήταν ένα μεγάλο μουσικό χωριό που ζούσαν όλοι οι μουσικοί, όλοι οι κάτοικοι έπαιζαν μουσική, έπαιζαν μουσικά όργανα. Ποια όργανα εμείς ακούσαμε σε αυτό το παραμύθι? Το φλάουτο.
κοντραμπάσο, βιολοντσέλο, γκραν κάσα, κλαρινέτα, πολλά όργανα. Εδώ μπορούσαμε να δούμε και στο παραμύθι πως έπαιζαν και τις κιθάρες και τα βιολιά και τα άλλα όργανα. Και τι έκαναν αυτοί για να διώξουν τον πειρατή? Έπαιξαν μια ζωή μουσική. Τι έπαιξαν? Μια ζωή μουσική. Ναι, έπαιξαν φάλτσα. Και σήμερα θα μάθουμε ακόμη μια καινούρια λέξη, φάλτσο. Φάλτσο, τι είναι το φάλτσο, ξέρεις Γιάννη? Όχι, το φάλτσο είναι μια φρικτή νότα, αυτή η νότα που δεν ακούγεται καλά. Γι' αυτό συμφώνησαν όλοι οι κάτοικοι του χωριού να παίξουν μέσα στην ορχήστρα φάλτσα, δηλαδή τόσο χάλια να παίξουν, να μην αντέξουν οι πειρατές και να φύγουν. Και το πέτυχαν. Ναι. Ναι, το πέτυχαν μάλιστα και πολύ καλά. Οι μουσικοί τελικά κατάφεραν να διώξουν τους πειρατές, να μην τους κλέβουν τη μουσική, γιατί όταν τους έκλαβαν τη μουσική αυτή δεν μπορούσαν να ζούσαν χωρίς μουσική. Έτσι δεν είναι? Και ήθελαν να τους διώξουν για να μπορούν πάλι να ζήσουν ωραία μαζί με τη μουσική τους. Και τι έκαναν στο τέλος όταν τους έδιωξαν? Έπαιξαν. Έκαναν γλέντια στην πλατεία, χόρεψαν, τραγούδησαν. Σ' αρέσει εσένα ο χορός και το τραγούδι? Ναι. Ναι, όταν πας σε ένα πάρτι χορεύεις πολύ? Ναι. Και τραγουδάς? Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις ένα αγαπημένο? Όχι. Όχι, όλα σ' αρέσουνε. Ναι. Ωραία, αγαπητοί φίλοι μου, πριν πάμε στις διαφημίσεις, ακόμη μια φορά να σας υπενθυμίσω πως μπορείτε να μας δείτε κάθε Σάββατο 9 ώρα το πρωί και την Κυριακή 9 ώρα το πρωί και 7.30 το απόγευμα, και μπορείτε να μου γράφετε στο Facebook μου και να μου στέλνετε και τις ζωγραφιές. Στην τηλεόραση από κάτω θα δείτε σε ποια σελίδα μπορείτε να με βρείτε. Πολύ ωραία! Τώρα πάμε στις διαφημίσεις και μετά τις διαφημίσεις ο Γιάννης θα μας πει το ποίημα που ετοίμασε, θα μας δείξει και την ζωγραφιά του. Εγώ θα σας δείξω τις ζωγραφιές που μου στείλατε και θα σας δείξω κάποιες εικόνες με κάποια μουσικά όργανα. Πάλι εδώ, έτοιμοι για τις ζωγραφιές μας, για τα ποίηματά μας και στο τέλος σας έχω μια έκπληξη μαγική. Πάρα πολύ ωραία έκπληξη που θα την δείτε σε λίγο. Γιάννη, θα μας πεις το ποίημά σου? Ναι. Άντε, να σε ακούσουμε, να απολαύσουμε. Από πού ήρθες ποταμάκι, από κοινό το βουνό? Ποιος είναι ο παππούς σου, το σύννεφο στον ουρανό? Ποια είναι η μάνα σου, η Μπόρα? Πώς κατέβηκε στη χώρα, τα χωράφια να ποτίσω και τους μήλους να γυρίσω? Στάσου να σε δούμε λίγο, ποταμάκι μου καλό. Βιάζομαι πολύ να φύγω να ανταμώσω το γυαλό. Μπράβο Γιάννη, καταπληκτικά και μεγάλο ποίημα, Μπράβο! Πολύ καλή μνήμη έχεις. Είμαι σίγουρη πως ξέρεις πάρα πολλά ποίηματα. Ναι, σίγουρα. Και θα σας δείξω τώρα και την ζωγραφιά του Γιάννη. Είναι μία εντελώς αγκορίστικη. Πες μου Γιάννη, τι ζωγράφισες? Ένα αστυνομικό. Ναι, αυτοκίνητο. Και τρέχει βλέπω, τρέχει. Έχει πολλή δουλειά. Κάποιος πει πως κάτι έκλεψε και τρέχει. Το έκανα να τρέχει. Το έκανες να τρέχει. Μπράβο, πολύ ωραίο. Πιστεύω σε όλα τα αγόρια μου τώρα που βλέπουν αυτή τη στιγμή αυτή τη ζωγραφιά ότι ξετρελαθήκατε. Είμαι σίγουρη. Εμένα πολύ μ' άρεσε.
που πιστεύω και σε εσάς. Ωραία. Τώρα θα σας δείξω, ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη. Τώρα θα σας δείξω και τις υπόλοιπες ζωγραφίες που μου στείλατε. Αυτή είναι από την Μαρία. Μαρία είναι 4 χρονών, γράφει. Ένα σπιτάκι και νομίζω μία πεταλουδίτσα. Πολύ ωραία. Εδώ έχουμε από την Γεωργία ένα ανθρωπάκι, να το πω. Η Γεωργία είναι 3 χρονών. Μα τι ωραία ζωγραφίες μου στέλνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε τέλειοι. Μα κοιτάξτε τώρα εδώ χρώματα. Αυτό το ζωγράφισε η Αναστασία. Και η Αναστασία είναι 3,5 χρονών, λέει εδώ κάτω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αναστασία. Επόμενος είναι ο Δημήτρης που μου ζωγράφισε ένα σαλιγκάρι τούρμπο και ένα αγοράκι. Πάρα πολύ ωραίο. Πιστεύω ότι όλοι είδατε το παιδικό τούρμπο. Πολύ ωραίο παιδικό. Μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά από αυτό το παιδικό και να πιστεύουμε πολύ στον εαυτό μας. Η Παναγιώτα έκανε μια πάρα πολύ ωραία ζωγραφιά. Έκανε πριγκίπισες και έναν ήλιο και ένα μπαλόνι με καρδούλα. Πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε το φόρμα. Τέλειο. Έχουμε και άλλα. Χριστίνα. Έκανε 2 πριγκίπισες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε τι ωραίες που είναι. Κοιτάξτε. Η Γεωργία εδώ ζωγράφισε μία βασίλισσα με ένα λουλούδι και ένα παιδάκι και μία καρδούλα. Πολύ ωραία έμπνευση είχατε όλοι. Μπράβο. Φαντασία σας δουλεύει πολύ ωραία. Εδώ άλλος ένας Δημήτρης μου ζωγράφισε το Σούπερμαν. Κοιτάξτε, και είναι ψηλός μάλιστα. Τι λες εσύ, σ' αρέσει, σ' αρέσουν οι ζωγραφιές. Ναι. Α, Ιουλίτα λέει, ζωγράφισε Super Barbie πριγκίπισες. Εμείς κορίτσια το ξέρουμε σίγουρα. Και στις αγαπητοί γονείς, σίγουρα, όποια έχετε κορίτσια, ξέρετε την Super Barbie. Είμαι σίγουρη. Και εγώ την έχω γνωρίσει τώρα πρόσφατα. Και τα αγόρια ξέρουν για τον Σούπερμαν. Και ο Αβραάμ μας ζωγράφισε έναν Σούπερμαν. Πολύ ωραία ζωγραφίες, παιδάκια. Και Εύα, μια πριγκίπισσα με αστέρια. Και πιστεύω αυτό από πίσω είναι ένα βασίλειο. Θα συμφωνήσεις, Γιάννη. Τι είναι, βουνά, βασίλειο. Βασίλειο, και εγώ νομίζω. Πάρα πολύ ωραία, καταπληκτικά. Η Φιγένεια μας ζωγράφισε 2 κοριτσάκια, ένα μεγάλο και ένα μικρό. Όχι, είναι μήπως τι. Στον καθρέφτη είναι. Μπράβο, Γιάννη, κοιτάξτε. Ευτυχώς έχω τους βοηθούς μου πάντα δίπλα μου να με βοηθήσουν και να με διορθώσουν όταν κάνω λάθος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, Γιάννη. Και στο τέλος θα σας δείξω από την κόρη μου μία ζωγραφιά. Είμαι εγώ. Είναι πολύ ωραία, δεν μπορείτε να πείτε. Πολύ ωραία. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλα τα παιδάκια. Ήσασταν καταπληκτικοί, να συνεχίσετε έτσι. Ακόμη μια φορά θα σας πω ότι μπορείτε όλες τις ζωγραφιές σας να στέλνετε ή στην διεύθυνση της Αλφα Τηλεόρασης ή στο Facebook μου που θα δείτε στην τηλεόρασή σας από κάτω. Θα πάρουμε και την ζωγραφία του Γιάννη και τώρα θα περάσουμε λίγο στο μουσικό θέμα. Θέλω να σας δείξω κάποιες εικόνες που, με τις οποίες μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να μάθουμε κάποια όργανα. Στην αρχή θα σας δείξω 1, 2, 3, 4 κυρίους που παίζουν κάποια όργανα. Θα πάμε πρώτα, τι παίζει αυτός ο κύριος? Ταμπούρι. Τύμπανο. Μπράβο. Παίζει ένα τύμπανο. Είναι πνευστό, κρουστό, όργανο, πληκτροφόρο. Τι είναι το τύμπανο? Κρουστό. Κρουστό όργανο. Δηλαδή, αγαπητά παιδάκια μου, το είναι τύμπανο και το τύμπανο είναι κρουστό όργανο. Ο επόμενος παίζει ένα πνευστό όργανο που είναι... Η τρομπέτα. Όχι, δυστυχώς. Άλλος παίζει τρομπέτα. Αυτό το όργανο λέγεται τούμπα. Και βλέπετε, περνάμε εμείς από μέσα, τόσο μεγάλο, τεράστιο είναι, που περνάμε εμείς από μέσα και το παίζουμε έτσι και φυσάμε δυνατά.
πρέπει να έχουμε μεγάλα πνευμόνια. Και καλή τεχνική βέβαια. Και αυτός ο κύριος τι παίζει? Την τρομπέτα. Μπράβο. Και αυτός? Το κλαρί. Μπορεί να είναι και αυτό ή μια φλογέρα, κάτι τέτοιο. Στη συνέχεια είναι η κιθάρα. Μπράβο, κιθάρα. Είπαμε ένα όργανο, είναι ένα πνευστό. Το φλάουτο. Μπράβο. Βλέπετε πόσο Γιάννης το ξέρει. Φλάουτο. Φλάουτο. Μπράβο. Επόμενο. Κλάρι. Κλαρινέτο. Φλάουτο είναι ασημένιο, το κλαρινέτο είναι μαύρο. Πολύ ωραία. Μετά ένα πληκτροφόρο. Πιάνο. Πιάνο. Μπράβο. Πιάνο. Και στο τέλος. Ακορντεόν. Ακορντεόν. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Πολλά μάθαμε σήμερα για τα μουσικά όργανα. Μάθαμε και για το πιτσικάτο που είναι τεχνική στο βιολί. Μάθαμε και για το φάλτσο που είναι άσχημο, που όταν βγαίνει άσχημος ο ήχος, όταν οι νότες δεν είναι σωστές, βγαίνουν άσχημες οι νότες, έτσι δεν είναι καλός ο ήχος. Αυτό είναι το φάλτσο. Μάθαμε στο παραμύθι τι είναι φόρτε και το πιάνο. Φόρτε είναι δυνατά και πιάνο είναι σιγανά. Και πιστεύω από την άποψη της μουσικής ότι τελειώσαμε για σήμερα με τη μουσική και στη συνέχεια θα κάνουμε μία έκπληξη στον Γιάννη και θα την δείτε σε λίγο. Και τώρα θα δείτε την έκπληξή μας. Όπως βλέπετε, εγώ εδώ έχω πολλά χρώματα. Είναι χρώματα για το face painting. Σήμερα θα κάνω έκπληξη στον Γιάννη και θα τον ζωγραφίσω το πρόσωπο και ανάλογα με το παραμύθι έτσι θα του ζωγραφίσω το πρόσωπο. Γιατί σήμερα διάλεξα αυτό το πράγμα? Πολλοί γονείς φοβούνται από τα χρώματα, από την τεχνική πως είναι δύσκολη. Θα ήθελαν στα παιδικά πάρτι να κάνουν κάτι ξεχωριστό για τα παιδάκια τους, αλλά έχουμε έναν φόβο μέσα μας. Και εγώ έτσι την αρχή είχα, αλλά το τόλμησα. Και μετά πήγα και σε κάποια σεμινάρια και το βελτίωσα την τεχνική αρκετά. Αλλά σήμερα για εσάς που θα κάνετε πρώτη φορά αυτό, θα σας δείξω με εύκολο τρόπο πώς μπορείτε να ζωγραφίσετε το πρόσωπο από τον γιο σας, συγγενή σας, ξάδερφό σας, από οποιοδήποτε παιδάκι. Σήμερα έχουμε ένα αγόρι. Κάποια στιγμή άλλη θα κάνουμε και σε ένα κορίτσι ένα σχέδιο που θα είναι επίσης ενδιαφέρον. Στα κορίτσια, ξέρετε, μπορούμε να βάλουμε και στρασάκια και πολλά άλλα πράγματα. Για την σημερινή ζωγραφιά, που θα είναι πειρατής, που μπορεί για παράδειγμα να είναι και θέμα σε ένα γενέθλια, κάποια γενέθλια, θα μπορείτε να ζωγραφίσετε όλα τα αγοράκια πειρατές. Για αυτή τη ζωγραφιά, συγγνώμη, θα χρειαστείτε απλώς τρία χρώματα. Το άσπρο, το κόκκινο και το μαύρο. Όταν θα αγοράσετε τα χρώματα, αγαπητοί γονείς, πρέπει πολύ προσοχή να δώσετε στην ποιότητα του χρώματος. Μην παίρνετε φτηνά χρώματα, σας παρακαλώ, γιατί αυτά δεν είναι αντιλλεργικά. Πολύ προσοχή σε αυτό. Υπάρχουν αρκετές εταιρείες. Εσείς θα διαλέξετε μία εταιρεία που έχει μεσαία προς... Δεν είναι πάρα πολύ ακριβά. Μην παίρνετε τα φτηνά, σας παρακαλώ, γιατί αυτό το χρώμα πάει κατευθείαν στο πρόσωπο του παιδιού και δεν θέλουμε να το ρισκάρουμε. Κανένας γονείς έτσι πιστεύω. Μπορείτε να πάρετε χρώματα όπως εγώ έχω τέτοια. Υπάρχουν πιο μικρά, πιο μεγάλα. Υπάρχουν επίσης και σαν ξυλομπογιές και εκεί να μπορούν να μας κάνουν δουλειά. Εκείνα είναι τα πιο οικονομικά και για απλό παιδικό πάρτι και με εκείνα μπορούμε να ζωγραφίσουμε. Χρειάζεστε πινέλα, ειδικά πινέλα για την ζωγραφική προσώπου και σφουγγαράκια. Και επίσης ένα ποτήρι νερό. Ξεκινάμε, Γιάννη. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Πρώτα θα κάνουμε την μπαντάνα. Θα βάλω λίγο. Θα στύψετε καλά το σφουγγαράκι. Θα βάλετε στο κόκκινο χρώμα. Το τρίψετε. Εδώ έχω πολλά χαρτιά και εσείς στο σπίτι, επίτηδες το έβαλα. Στο σπίτι έτσι θα κάνετε να μην λερώσετε γύρω-γύρω. Και επίσης πολύ σημαντικό, να μην το ξεχάσω, είναι πως αυτά τα χρώματα βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα. Με ένα υγρό μαντιλάκι ή νερό αμέσως βγαίνουν τα χρώματα και δεν μένουν καθόλου. Και αν πέσει και στα ρούχα, βγαίνουν με νερό. Πάμε, γύρνα έτσι λιγάκι.
Στο μέτωπο του παιδιού θα βάλετε το κόκκινο χρώμα. Αυτή θα είναι η μπαντάνα μας. Η Άννη σήμερα όλοι οι φίλοι σου θα σε ζηλεύουν. Σ' αρέσει το face painting, Γιάννη? Ναι. Γενικά στην δράμα, κάθε χειμώνα που έχουμε την Ονειρούπολη, οι δραμινοί πολύ καλά το ξέρουν, αλλά και αυτοί που έρχονται εκείνη την περίοδο, έχουμε δύο-τρία σπιτάκια που κάνουν face painting και είναι καταπληκτικό. Οι κοπέλες που δουλεύουν εκεί είναι πάρα πολύ καλές και ξέρουν πολύ καλά την δουλειά τους. Πάρα πολύ ωραίες είναι. Ωραία. Όπως βλέπετε, εγώ απλώς, λίγο να κάνω την φράντζα, έβαψα όλο το μέτωπο, έτσι με αυτή τη τεχνική, τακ, 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 κόκκινο και εδώ. Επίσης. Το είδατε? Πάρα πολύ ωραία. Παίρνω ένα πινέλο και βάζω στο μαύρο χρώμα και θα το πάμε γύρω γύρω. Αν πες με εσύ, τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Οδηγός τρένου. Οδηγός τρένου, αυτό δεν μου έχει πει ούτε ένα παιδάκι μέχρι τώρα. Γιατί σ' αρέσει τόσο πολύ αυτό? Μου αρέσει γιατί πηγαίνουν γρήγορα. Πηγαίνουν γρήγορα? Υπάρχουν κάποια τρένα που σ' αρέσουν έτσι περισσότερο? Όχι, όλα τα τρένα σ' αρέσουν. Ναι. Ναι, μπράβο. Αν σας πω πως μόνο έχω ταξιδέψει μια φορά με τρένα, θα με πιστέψεις? Εσύ έχεις ταξιδέψει με το τρένο πολλές φορές? Ναι. Ναι. Όχι, πού πήγες? Μια βόλτα. Ήμασταν στην Πλατανιά και από εκεί παλιά ήταν. Πήραμε το τρένο που είχε παλιά σταθμό και πήγαμε. Μπράβο. Πολύ ωραία. Και τώρα τι κάνουμε? Για να βγει ωραία μπαντάνα, μας λείπουν και άσπρες βούλες. Μπορείτε βέβαια και με το πινέλο να κάνετε άσπρες βούλες, αλλά πιο εύκολος τρόπος και γρήγορος είναι να βουτήξουμε την άλλη άκρη του πινέλου στο χρώμα, έτσι φαίνεται, και να κάνουμε βουλίτσες. Και πολύ ωραίες τα βγούνε. Βλέπετε πως βγαίνουνε? Είναι καταπληκτικές. Και όταν ξοδέψουμε χρώμα, παίρνουμε και άλλο. Έχεις αδέρφια, Γιάννη? Ναι. Πόσα? Ένα, αλλά είναι κορίτσι, είναι μωρό. Είναι μωράκι? Ναι. Πόσο μηνών, χρονών, πόσο είναι? Είναι 9 μηνών. 9 μηνών, μωράκι, μωράκι είναι. Και πώς την λένε? Κατερίνα. Α, πολλά φιλάκια στην Κατερίνα. Τώρα πάμε στο πιο ενδιαφέρον μέρος, είναι πώς θα κάνουμε το μάτι μαύρο. Μπορούμε, υπάρχουν δύο τρόποι, να το μαυρίσουμε ολόκληρο ή να μαυρίσουμε μόνο το πάνω μέρος. Γιάννη, πώς θέλεις, ένα μεγάλο μαύρο μάτι ή μόνο το πάνω μέρος? Πες μου εσύ. Μόνο το πάνω μέρος. Κλείσε τα ματάκια. Θα το κάνουμε μαύρο το πάνω μέρος. Πολύ ωραία. Βλέπετε, απλώς γέμισα με το μαύρο χρώμα το πάνω, πάνω μέρος του ματιού. Πάρα πολύ ωραία. Να σε δω, Γιάννη. Άνοιξε το μάτι. Κλείστο. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Και ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα στο σχολείο, Γιάννη? Η πληροφορική. Η πληροφορική. Σ' αρέσουν οι υπολογιστές. Τώρα θα κάνουμε τα μουστάκια. Απλώς θα κάνετε τις γραμμούλες προς τα κάτω με μαύρο χρώμα. Πάρα πολύ ωραίο.
Εγώ έχω κάνει πάρα πολλά σχέδια. Την άλλη φορά που θα έχουμε περισσότερα παιδάκια, περισσότερους βοηθούς, θα δείξουμε και τα άλλα σχέδια. Και τώρα, βέβαια, και το μουσι του πειρατή. Όλα με το μαύρο χρώμα. Είναι πολύ βολική αυτό το face painting, αυτή η ιδέα με τον πειρατή, γιατί χρειάζεστε μόνο 3 χρώματα. Δεν χρειάζεστε περισσότερα χρώματα. Κόκκινο, μαύρο και άσπρο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου παραμύθι, Γιάννη? Όλα σ' αρέσουν. Σ' αρέσουν πιο πολύ με τους τυπότες, με τους δράκους, με τους πειρατές, με τα αυτοκίνητα. Όλα. Όλα σ' αρέσουν. Α, πολύ βολικός είσαι. Μπράβο. Και σε ποια τάξη πας? Δευτέρα. Δευτέρα, σε ποιο σχολείο? Στο τέταρτο δημοτικό. Στο τέταρτο δημοτικό της Δράμας. Μπράβο. Πολλά χαιρετίσματα για το τέταρτο δημοτικό σχολείο. Θα τους δώσεις και ένα φυλάκι? Όλοι οι φίλοι σου θα σε βλέπουν. Εάν θα γίνεις πολύ ωραίος. Μπράβο. Μπορείτε επίσης λίγο και να τονίσετε και τα φρύδια. Να γίνουν πιο μαύρα. Έτσι. Μπράβο. Έκανε ένα λαθάκι, δεν πειράζει. Πάρα πολύ ωραία. Και βέβαια θα κάνουμε και μια πληγή. Γιατί πάλεψε πολύ αυτός ο πειρατής. Πάλεψες. Λίγο μαύρο και λίγο κόκκινο μετά. Σαν πληγή να φαίνεται. Να σε δω λίγο. Λίγο ακόμη εδώ στο ματάκι. Άνοιξε το μάτι. Πάρα πολύ ωραίο. Πιστεύω ότι ο Γιάννης μας έχει γίνει τέλειος πειρατής. Και πιστεύω πως συμφωνείτε όλοι γι' αυτό. Τι λέτε εσείς, κύριε Γιώργο? Καταπληκτικό? Πάρα πολύ. Δηλαδή, ακόμη μια φορά θα σας πω τι κάναμε. Βάλαμε με σφουγγάρι στο μέτωπο κόκκινο χρώμα. Όλο το μέτωπο το γεμίσαμε κόκκινο χρώμα και εδώ λίγο στο πλάι. Μετά γύρω-γύρω βάλαμε μαύρο. Αν έχετε και πιο λεπτό πινέλο, μπορείτε πιο λεπτή γραμμή να γίνει. Μετά γυρίσαμε την άλλη άκρη του πινέλου, βάλαμε το άσπρο χρώμα και κάναμε βουλίτσες. Μετά κάναμε το πάνω μέρος του ματιού. Αυτοί που είναι ακόμα πιο δραματικοί και τους αρέσουν πολύ οι πειρατές, μπορούν και έτσι γύρω-γύρω ένα κύκλο να κάνουν και όλο το μάτι να είναι μαύρο. Ακόμα πιο εντυπωσιακό φαίνεται. Στη συνέχεια κάναμε το μουστάκι με μαύρο χρώμα, κάναμε το μουσι και μία πληγή εδώ σαν να ήρθε κατευθείαν από το πόλεμο μεταξύ των πλοίων. Συμφωνείς? Πολύ ωραία. Και έτσι, αγαπητοί φίλοι, είμαστε και στο τέλος της εκπομπής. Αλλά αυτή η εκπομπή δεν είναι οποιαδήποτε εκπομπή, είναι η τελευταία μας εκπομπή για φέτος. Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να ευχαριστήσω σε όλους όποιοι βοήθησαν για να γίνουν αυτές οι εκπομπές που σας άρεσαν πάρα πολύ, που την βλέπετε σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσω του δικτύου. Και αυτή είναι. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το σπίτι που μας φιλοξενεί, είναι η Αλφα Τηλεόραση, τον Άρη και την Ρένα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο που είναι στο μοντάζ και που μας κάνει όλα αυτά τα όμορφα μαγικά που βλέπετε από πίσω μας, που μας βοηθάει πάρα πολύ με τις κάμερες και με όλα τα πράγματα, μικρόφωνα, τα φώτα εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιώργο. Και πολλοί με ρωτάτε αν αυτός ο κύριος Γιώργος είναι ο σύζυγός μου, αλλά δεν είναι. Αυτή την απορία αναλύσουμε τώρα στο τέλος. Δεν λέω πάντα να δοκιμάσει τα γλυκά ο κύριος Γιώργος που του αρέσουν πάρα πολύ, να δει αν είναι κάτι καλό. Είναι άλλος ο κύριος Γιώργος που είναι κάθε φορά μαζί μας εδώ. Να ευχαριστήσω και στους άλλους κάμερμαν που είναι πάντα εδώ, και στον Δημήτρη και στον Γιώργο. Την Αλκηβία που πάντα είναι με χαμόγελο όταν έρχονται τα παιδάκια εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας βλέπετε
κάθε Σαββατοκύριακο εδώ, να ευχαριστήσω σε όλους τους γονείς και στα παιδάκια που ερχόταν εδώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο να κάνουμε τις βιντεοσκοπήσεις, να ευχαριστήσω και στην γιαγιά και στον παππού που προσέχουν την Αντζελίνα μου όταν έχω εγώ γυρίσματα, και στο τέλος θα ευχαριστήσω και στον σύζυγό μου τον Γιώργο που από την πρώτη στιγμή ήταν μαζί μου και με στήριξε και αυτός και η κόρη μου να κάνω αυτή την εκπομπή. Και να χαρείτε εσείς και εγώ αγαπητά παιδάκια μου με αυτή την εκπομπή. Πιστεύω ότι δεν ξέχασα κανέναν. Αν ξέχασα κάποιον, χίλια συγγνώμη, δεν ήταν επίτηδες. Και αγαπητά παιδάκια, θα βρεθούμε πάλι με την καινούρια σεζόν από τον Οκτώβριο φέτος. Δηλαδή θα πάμε δεύτερη σεζόν, η Ιασμίνα στην χώρα των θαυμάτων, με καινούριες ζωγραφιές, με καινούρια παραμύθια, με καινούριες χειροτεχνίες και πολλές άλλες εκπλήξεις. Πιστεύω και τα φετινά και παιδάκια πάλι θα έρθουν να δουν και το καινούριο στούντιο και τις καινούριες χειροτεχνίες που θα κάνουμε. Και όπως σας λέω κάθε φορά ότι σας αγαπάω, αλλά ειλικρινά σας αγαπάω πάρα πολύ, και αγαπητά παιδάκια μου, να περάσετε καλό καλοκαίρι, να τρώτε το φαγητάκι σας και πάντα να ακούτε την μαμά σας και τον μπαμπά σας. Σας αγαπάω πάρα πολύ.